εντός των πόλεων έχουμε τις αστικές συγκοινωνίες. Μεταξύ των πόλεων έχουμε τις υπεραστικές, δηλαδή τα κτέλ. Εντυπωσιακό, σαν ναός των μετακινήσεων. Το ακρονίμιο ΚΤΕΛ σημαίνει κοινά ταμεία εισπράξεων λεωφορείων και είναι ιδιότυπες επιχειρήσεις οδικών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε νομό της χώρας και νησί, οι μεμονωμένοι λεωφοριούχοι που εκτελούσαν συγκοινωνία με άδεια του κράτους ενώθηκαν σε ένα είδος κοινοπραξίας. Κάθε λεωφορείο ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες. Δούμτσης Νικόλαος είναι το όνομά μου. Είμαι ένας μικρός μέτοχος στην επιχείρηση με ένα 25% και είμαι και οδηγός του αυτοκίνητου. Γιαμαλής Μιχάλης λέγομαι. Είμαι οδηγός μέτοχος του ΚΤΕΛ Γλυκής και τυχαίνει να είμαι και σύμβουλος της εταιρείας. Σήμερα υπάρχουν 59 ΚΤΕΛ με στόλο 3.953 λεωφορεία, τα οποία διενεργούν το 80% των επιβατικών μεταφορών. Τα δρομολόγια των υπεραστικών ΚΤΕΛ ρυθμίζονται κατόπιν αποφάσεως της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα αυτής της διοικητικής ρύθμισης είναι ότι πολλές φορές τα ΚΤΕΛ εκτελούν δρομολόγια για ελάχιστους επιβάτες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η ευθύνη είναι αρκετά μεγάλη. Κάθε μέρα έχουμε άλλες καιρικά φαινόμενα στον δρόμο. Πρέπει να προσέχουμε, τον κόσμο. Μπορεί να έχουμε παιδάκια, να έχουμε μεγάλους σε ηλικία. Πρέπει να τους προσέχουμε όλους, δεν είναι όλο το ίδιο. Μεγάλες υπαγωνιές, ολισθηρότητα του δρόμου μεγάλη, με μεγάλες δυσκολίες. Σηκωνόμαστε πάρα πολύ πρωί με αλυσίδες, με 1.002 τρόπους, με καυστήρες για να βάλουμε μπροστά τα αυτοκίνητα και να εκτελέσουμε το δρομολόγιο ώστε να έρθει με ασφάλεια ο κόσμος στον προορισμό του. Οι δημόσιες οδικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα, λόγω της γεωφυσικής της κατάστασης, απέτρεψαν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι χερσαίες μεταφορές να γίνονται μέσω ιδιωτικών λεωφορείων. Την εποχή εκείνη, κάθε λεωφορείο αποτελούσε ανεξάρτητη ιδιωτική επιχείρηση. Κάθε ιδιοκτήτης μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε περιοχή και γραμμή και να διαμορφώσει το κόμιστρο κατά την κρίση του. Το 1937 δημιουργούνται οι κοινές διευθύνσεις αστικών και υπεραστικών λεωφορείων που αποτέλεσαν το πρώτο ουσιαστικό βήμα οργάνωσης των επιβατικών συγκοινωνιών. Το 1952 συστάθηκαν τα κοινά ταμεία εισπράξεων λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ένα για κάθε νομό και για κάθε νησί. Δημιουργήθηκαν έτσι 104 κοινά ταμεία, 59 υπεραστικά και 45 αστικά. Στην εποχή μας, με την οικονομική κρίση και τη συρρήκνωση των δρομολογίων του ΟΣΕ, τα δρομολόγια των υπεραστικών λεωφορείων βρέθηκαν να καλύπτουν για άλλη μια φορά τα κενά στις κρατικές δομές της πατρίδας μας. Έτσι, τα ΚΤΕΛ εξελίχθηκαν σε φορείς αποκέντρωσης και συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν σταθερά, με φάρμακα και προμήθειες, τις απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές του ελλαδικού χώρου, βοηθώντας έτσι στην απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και εξασφαλίζοντας την κοινωνική και οικογενειακή συνοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περίφημα τάπερ της Ελληνίδας μάνας με τα ΚΤΕΛ είναι πάντα στην ώρα τους. Πρέπει να είσαι κοντά στον επιβατικό κοινό για να το εξυπηρετήσεις όσο καλύτερα γίνεται. Και αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, βέβαια και ενδονομαρχιακά, σε περίπτωση που καταργηθούν τα ΚΤΕΛ, εκείνο που έχει σημασία για μένα που είμαι σαν Έλληνας πολίτης, τα χωριά θα μείνουν χωρίς εξυπηρέτηση. Δηλαδή, σήμερα είναι οι μόνες εξυπηρετήσεις που κάνουν για να πάρουν τα φάρμακα οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οπουδήποτε, το παιδάκι να κατέβει στην πόλη για να πάει σχολείο, μόνο με τα ΚΤΕΛ εξυπηρετείται. Με τίποτα άλλο δεν εξυπηρετείται. Τα κοινά ταμεία μεταφέρουν δωρεάν 140.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και 90.000 άτομα με ειδικές ανάγκες. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί σήμερα που είναι καθηγητές είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε σε όλες τις χώρες ξεκινήσαν από τα χωριά πάλι με μεταφορά των ΚΤΕΛ. Δεν έχουν ξεκινήσει ούτε με γιοταχή ούτε με τίποτα άλλο. Όλοι εξυπηρετηθήκαν και εξυπηρετούνται μόνο με τα ΚΤΕΛ. Εδώ θα έρθει το λεωφορείο μου.
Το καλαθάκι τι έχετε αυγά, έχετε μέσα? Ναι, έχω αυγά. Είναι δίκροκα. Χωριάτικα. Ναι, όχι χωριάτικα, είναι δίκροκα. Τα έχω πάρει από μια σχολή εδώ. Ωραία. Δεν μου λέτε, κύριε Βασίλη. Βασίλης. Κύριε Βασίλη, πόσα χιλιόμετρα κάνετε τη μέρα? Το ανώτερο γύρω στα 200. Γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Δρομολόγια είναι Θεσσαλονίκη, πήγαινε έλα. Ναι. Και κινείστε εντός του νομού Θεσσαλονίκης? Κατεκτευγινείτε ή και εκτός του νομού του κινείτε? Εκτός του νομού έχουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα είναι τοπικά στο νομό. Ναι. Υπάρχει γραμμέσα παθητικά, γραμμές στα χωριά. Αυτές είναι οι γραμμές μας. Κουβαλάτε κάθε μέρα εργαζόμενους, φοιτητές, τον κόσμο, τις δουλειές τους. Παιδάκια μέχρι μεγάλους. Ναι. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Είναι στα χέρια σας. Στηρίζονται σε εμάς, βασίζονται σε εμάς. Αλλά για μια ευχαρίστηση, πηρδείς τώρα έναν παππού από ένα χωριό, τον κατεβάζει στην κλινική, θα πάει στον γιατρό να πάρει τη σύνταξή του. Είναι μια ευχαρίστηση, σου λέει στο τέλος ευχαριστώ και νιώθεις έτσι. Και τώρα θα μας πάτε στο Κυργίζ. Τώρα θα φύγουμε για το Κυργίζ. Εμείς θα κατεβούμε μάλλον στο Γαλλικό. Γαλλικό, όπου θέλετε, ναι. Ναι. Δουλειά μας. Ωραία, πάμε να βγάλουμε εισιτήρια λοιπόν και ξεκινάμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλά. Δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Διαπίστωσης. Ξεκινάμε ακριβώς την ώρα μας. Εισιτήριο με εφαρμογή. Όλα τα σύγχρονα μέσα στην υπηρεσία του κοινού. Νομίζετε πως παρόλη τη βροχή θα φτάσουμε στην ώρα μας? Πιστεύω, θα φτάσουμε κανονικά. Με τη βροχή είναι πιο δύσκολη η οδήγηση έτσι να οδηγάτε αυτό το μεγάλο αυτοκίνητο? Μην οδηγείτε στον οδηγό. Ταξιδεύοντας με το ΚΤΕΛ, καταρχάς κάνεις μαριμίες. Τι κάνετε, κύριε Αραποφάση? Όχι, Αραποφάση, σωστό τώρα. Είμαι επιθεωρητής δημόσιας οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλεια. Τι έχει μέσα στο καλάδι, αυγά έχετε? Πού το καταλάβατε? Ή αλλιώς λέει μαριμία, όπου υπάρχουν πολλά λόγια, θα πάρετε μικρό καλάδι. Μάλλον γι' αυτό το κουβαλάω. Γιατί τώρα έχουμε μεγάλα λόγια και πρέπει να πάρουμε μικρό καλάδι. Τα αυτοκίνητα έχουν τεράστια παράθυρα. Είναι πολύ ευχάριστο, ειδικά από τον επαρχιακό δρόμο που ταξιδεύουμε, που ταξιδεύεις και να απολαμβάνεις πραγματικά τη φύση. Ωραίο που έχει μεγάλα παράθυρα. Ναι, ωραία. Είναι και κουρτίνες για τον ήλιο. Πας γρήγορα στο προορισμό σου, σχεδόν όσο με το αυτοκίνητο, δεν έχεις να παρκάρεις και πληρώνεις πολύ λιγότερα. Σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω έρχομαι. Α, είστε... Χρησιμοποιώ τα λεωφορεία, με βολεύουν. Σας βολεύουν επειδή δεν έχετε αυτοκίνητο ή σας βολεύουν επειδή για άλλους λόγους? Και για το αυτοκίνητο αλλά και για οικονομικούς λόγους, διότι η βενζίνη είναι ακριβότερη. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Στους γιατρούς πηγαίνω εγώ. Μόνο για γιατρούς? Για έτσι. Και για... πάλι για βόλτα, δεν πάτε? Είστε ευχαριστημένοι από το ΚΤΕΛ? Πάρα πολύ. Καλό προσωπικό, καλό, όλα καλά. Είναι πάντα στην ώρα του? Στην ώρα του είναι και ευγενικοί όλοι. Ναι, είμαι πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστημένοι. Άλλη μια ευχαριστημένη επιβάτηση. Απαραίτητη η ζώνη ασφαλείας. Με ό,τι όχημα κι αν ταξιδεύουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθαν τα αυγά εγκαίρως. Έχουμε δίκροκα, τα πάμε για ειδικό γεύμα. Ναι, για ειδικό γεύμα.